Ασυνήθιστα αλλά ήπια χαρακτήρισε τα συμπτώματα που προκαλεί η μετάλλαξη όμικρον η πρόεδρος της Νότιο-Αφρικανικής Ιατρικής Ένωσης, Αντζελή Κουτσία. Η ίδια πάντως ανησυχεί ότι το στέλεχος μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές σε ηλικιωμένους. Η πρώτη ασθενής που εξέτασε έχοντας τη μετάλλαξη όμικρον, που ήταν μια τετραμελής οικογένεια, εμφάνισαν όπως είπε τόσο διαφορετικά και τόσο ήπια συμπτώματα από εκείνα που είχα αντιμετωπίσει πριν. Είχαν επίσης υπερβολική κόπωση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μέχρι στιγμής έχει 2 δωδεκάδες ασθενών που βρέθηκαν θετικοί και εμφάνισαν τα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης, κυρίως νεαρούς άνδρες. Περίπου η μισή από τους ασθενείς ήταν ανεμβολίαστη, είπε η ίδια. Κανένας όμως από τους μολυσμένους δεν έχασε την αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης. Η πρόεδρος της Νότιο-Αφρικανικής Ιατρικής Ένωσης τόνισε και τα εξής: «Μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει ότι όσοι έχουν μολυνθεί δεν υφίστανται απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Μπορεί να έχουν έναν ελαφρύ βήχα. Δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Από αυτούς που έχουν μολυνθεί, κάποιοι νοσηλεύονται επί του παρόντος στο σπίτι. Αυτό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι το ότι όταν οι ηλικιωμένοι μη εμβολιασμένοι άνθρωποι μολυνθούν με τη νέα παραλλαγή, θα δούμε πολλούς με μια σοβαρή μορφή της νόσου».